Εχμές κατά της κυβέρνησης άφησε ο λοιμοξιολόγος και μέλος της Επιτροπής των Ειδικών Νίκος Σύψας, τονίζοντας ότι ουδέποτε η Επιτροπή εισηγήθηκε να βγουν οι μάσκες. Στράφηκε μάλιστα κατά των πολιτικών προσώπων που διαβεβαιώνουν ηθημερών ότι η χώρα δεν πρόκειται να μπει ξανά σε lockdown. Η Επιτροπή είπε ότι όταν βγαίνω από το σπίτι, όπως παίρνουμε τα κλειδιά μας, παίρνουμε και τη μάσκα μας. Το αν για κάποιο λόγο είδαμε οκτάστιλους τίτλους «Πετάμε τις μάσκες», αυτό δεν το κατανοώ. Δεν έχουμε δώσει εντολή «Βγάλτε τις μάσκες στους εξωτερικούς χώρους», ξεκαθάρισε, αδειάζοντας ουσιαστικά την κυβέρνηση. Σύμφωνα με τον Νίκο Σύψα, η Επιτροπή έδωσε μόνο μια μικρή χαλάρωση. Μεταφέρθηκε εντελώς λάθος το μήνυμα στην κοινωνία. Τεράστιο λάθος. Η μετάλλαξη είναι εδώ. Ποτέ δεν το είπε η Επιτροπή. Ποτέ. Το λέω με σαφήνεια. Η Επιτροπή έδωσε μια μικρή χαλάρωση. Όταν είσαι σε μια περιοχή χωρίς συγχρονισμό, τότε μπορούμε να βγάλουμε τη μάσκα. Με τους πολίτες να φοβούνται ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε νέα μέτρα, κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν ότι δεν θα μπει ξανά λουκέτο στη χώρα, αλλά θα υπάρξουν περιοριστικά μέτρα μόνο για τους ανεμβολίαστους. Πόσο ρεαλιστικό όμως είναι αυτό? Σύμφωνα με τον Νίκο Σύψα, είναι πιθανό να θεωρηθεί επιβεβλημένο το σενάριο του lockdown και καλό είναι οι πολιτικοί να μην σπέβδουν να το διαψεύσουν. Ο κ. Σύψας επεσήμανε ότι στα μέσα Αυγούστου θα παρατηρηθεί έκρηξη κρουσμάτων και το τέταρτο κύμα θα χτυπήσει τη χώρα. Είναι θέμα χρόνου να έρθει το τέταρτο κύμα στην Ελλάδα. Γύρω στα μέσα Αυγούστου θα έχουμε έξαρση των κρουσμάτων. Θα φοβόμουν να είμαι ανεμβολίαστος ενώ έρχεται το τέταρτο κύμα. Μου κάνει εντύπωση πώς μερικοί άνθρωποι παίρνουν τεράστιο ρίσκο να μένουν ανεμβολίαστοι. Οι άνθρωποι μεγάλης ηλικίας και όσοι έχουν υποκείμενα νοσήματα να εμβολιαστούν. Καμία ηλικία δεν είναι άτρωτη. Αναφορικά με τον εμβολιασμό των παιδιών και την επιστροφή του στα θρανία, ο καθηγητής ξεκαθάρισε ότι δεν θα είναι υποχρεωτικός, ωστόσο δεν απέκλεισε νέο λουκέτο στα σχολεία. Μην παραλείψετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, να εγγραφείτε στο κανάλι του Newsbreak και να κάνετε κλικ στο καμπανάκι για να ενημερώνεστε σε πραγματικό χρόνο.